αγαπώ, τη θαυμάζω, την εκτιμώ. Είναι αγαπημένη μου, μαζί μας η Κάτια Δανδουλάκη. Παρακαλώ. Σ' αγαπώ. Και εγώ να δεις. Σε θαυμάζω. Δεν μου γέλια από αυτή. Εκεί, όπου θέλεις. Καλώς την. Καλώς σε βρήκα, κούκλα μου. Πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Είμαι ευχαριστημένη που δουλεύω πάρα πολύ. Και έτσι δεν παραπονιέμαι καθόλου για την κούραση. Που είναι μεγάλη, αλλά δεν παραπονιέμαι. Είμαι ευγνώμονη. Πάντα δεν δουλεύεις πολύ? Πάντα. Πάντα δουλεύω πολύ και πάντα ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, αλλά έχω μια βουλημία για τη δουλειά και από την άλλη μεριά με κρατάει πολύ ζωντανή. Οπότε είναι η ζωή σου? Όχι, η ζωή μου ήταν η προσωπική μου ζωή και η οικογένειά γιατί μου. Γιατί η παρελθοντικός χρόνος? Γιατί έφυγε και τώρα έχουν μείνει η ζωή μου, είναι οι φίλοι μου και η δουλειά μου βέβαια τώρα. Οι φίλοι μου που είναι πολύ, είναι λίγοι μεν, αλλά είναι φίλοι ζωής. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερή. Και η δουλειά μου, γιατί είναι μια δουλειά που την κάνω με μεράκι από τότε που την πρωτοπάτησα το πόδι μου στη σκηνή και στο πρώτο πλάνο της οθόνης. Την κάνω με πολύ μεράκι. Δεν έχει φύγει αυτό το μεράκι ακόμα. Όχι για να κάνω κάτι που μου μένει να παίξω μεγάλους ρόλους ή κάτι. Όχι. Κυρίως μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά το να υπάρχω πάνω στη σκηνή και με νέους ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Για να νιώθω ζωντανή, νιώθω πιο ζωντανή πάνω στη σκηνή παρά όταν είμαι κλεισμένη σε μια απομόνωση. Γι' αυτό και δεν αγαπώ πολύ τις μηχανές και τους ανθρώπους που δουλεύουν τώρα αναγκαστικά όλοι από τα σπίτια τους. Είμαι άνθρωπος της αφής. Άρα εσύ με τον κόσμο, στο θέατρο και δουλεύοντας, αυτό σου δίνει... Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια. Γιατί για αρκετό κόσμο ένα μεγάλο κομμάτι είναι το βιοποριστικό. Εσύ πια δεν... Θα κάνεις μια θεατρική παράσταση, δεν θα κάνεις τηλεόραση τώρα σε αυτή τη σειρά εδώ στο Sky, στους Πανθέους, για τη δουλειά. Το κάνεις γιατί ζεις μέσα από αυτό. Το κάνω γιατί αν δεν δουλέψω, δεν είμαι καλά. Δεν είσαι καλά. Δεν περνάω καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ξεκουράζομαι. Δεν το συζητάω αυτό. Θέλω δηλαδή για τον εαυτό μου, μακάρι να είχα ένα μήνα μέσα στον χρόνο, αλλά δεν έχω, δεν πειράζει. Θέλω όμως μικρές διακοπές και ξεκούραση και κυρίως ύπνο, αλλά λαχταράω ενέργεια μέσα στη δουλειά. Με γεμίζει η δουλειά, την αγαπάω τη δουλειά και μέσα στη δουλειά ζωντανεύω διπλά, δηλαδή αποκτώ βενζίνη, παίρνω ενέργεια από τη δουλειά. Τηλεόραση? Τηλεόραση τη λατρεύω, πάντα και τη λατρεύω. Είναι η αγαπημένη πια, εξίσου αγαπημένη με το θέατρο. Κάποτε είχα το θέατρο πάνω από τη τηλεόραση. Τώρα πια όχι. Όχι, εδώ και πολλά χρόνια πια εξισώθηκαν αυτά. Γιατί η τηλεόραση μου έδωσε πάρα πολλές χαρές. Πώς είναι τώρα να συμμετέχεις? Έχουμε τώρα την τωρινή χαρά. Θυμάμαι και πριν χρόνια σε μια συνέντευξη που συζητούσαμε το κομμάτι των διαφημίσεων και μου είχες πει ότι εγώ είμαι περήφανη, δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Για τίποτα. Και για τα τηλεοπτικά τότε, τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Όχι, κάθε κάνει. Άλλο. Ίσα-ίσα από την τηλεοπτική εκείνη η διαφήμιση που είχα κάνει τότε ήταν η πρώτη φορά που πληρώθηκα τόσο υπερβολικά και πήρα ένα σπίτι. Από εκείνα τα χρήματα. Από μία διαφήμιση στην τηλεόραση πήρε σπίτι. Από μία διαφήμιση τότε στην τηλεόραση. Ένα σπίτι στη θάλασσα. Το οποίο το χάσα μετά στο θέατρο. Δεν πειράζει, χαλάλη. Το χάσε. Ναι, εντάξει. Δεν παραπονιέμαι. Έκανα το κέφι μου και έχω κάνει μία γωνιά στο θέατρο που είναι πολύ αγαπημένη. Αλλά ερχόμαστε πρώτα στην τηλεόραση που μας αφορά.